Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγο καιρό σχολιάσαμε την ανάληψη του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας από τον κύριο Αχμέντ Νταβούτογλου. Και μάλιστα στα σχόλιά μας είχαμε εκφράσει και την απορία μας γιατί δεν γίνονται συζητήσεις στα μέσα ενημερώσεως της Ελλάδος και από πολιτικούς αλλά και από δημοσιογράφους, διότι θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική η υπόθεση αυτή και χρειάζεται επεξηγήσεως. Το τι σημαίνει η ανάληψη του Υπουργείου μπορεί να το είπαμε, να το ξαναπούμε όμως με τα καινούργια γεγονότα, όπου δεν είναι μόνο ότι το πρώτο επίσημο ταξίδι το οποίο έκανε έξω από την Τουρκία έγινε στην κατεχόμενη Κύπρο, έτσι, ένα σημάδι για να δείξει ότι η Τουρκία ενδιαφέρεται άμεσα για αυτήν την υπόθεση. Είναι και το γεγονός ότι την ίδια ώρα μεγάλη έγκριτη εφημερίδα της Τουρκίας, η οποία απηχεί τις απόψεις του τουρκικού κράτους, προβαίνει σε κάποια δημοσιεύματα τα οποία δείχνουν ότι προετοιμάζεται το έδαφος και για την διεκδίκηση όχι πλέον ξερονησιών, όχι πλέον γκρίζων ζωνών, αλλά και νησιών κατοικημένων από Έλληνες εδώ και χιλιετίες. Εδώ βεβαίως, σύμφωνα με την γνωστή τακτική της προπαγάνδας, επιχειρείται μια διαστρέβλωση των γεγονότων, λέγοντας ότι το αγαθονήσι ήταν ερημονήσι, αλλά οι Έλληνες πονηρά τα βράδια στέλνουν κατοίκους εκεί, ώστε να εμφανιστεί κατοικήσιμο. Συγκεκριμένα, η μεγάλη τουρκική εφημερίδα γράφει: «Σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες, η κυριότητα του νησιού είναι αμφισβητούμενη», δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση βεβαίως, αλλά σύμφωνα με την τουρκική προπαγάνδα έτσι πρέπει να μάθουμε. «Και ο απέναντι γείτονας, εμείς δηλαδή οι Έλληνες, φοβάται την τουρκική αντίδραση. Υποστηρίζει ότι η ελληνική πολιτεία κατάφερε να εγκαταστήσει στο νησί μόνον 70 Έλληνες υπηκόους, οι οποίοι έχουν έρθει εκεί λαθρέα». Το νησί το αποκαλούν οι Τούρκοι Γαϊδουρονήσι, όχι Αγαθονήσι. Επίσης, το ελληνικό κράτος, προκειμένου να εντάξει το νησί στα εδάφη του με τα τελασμένα γεγονότα, κάθε περίοδο εγκαθιστά εκεί αρχικά 2 με 3 οικογένειες, ακολούθως νύχτα μεταφέρει εκεί και άλλα άτομα τα οποία εγκαθίστανται στο νησί. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι, όπως λένε οι Τούρκοι, με βάση τις διεθνείς συνθήκες, το νησί δεν πρέπει να είναι ελληνικό. Ερμηνεύουν τις διεθνείς συνθήκες όπως θέλουν αυτοί. Από την άλλη πλευρά όμως, η έλλειψη της κατάλληλης απάντησης από πλευράς της ελληνικής πολιτείας τους οδηγεί στο να κάνουν κάθε φορά και ένα βήμα παραπάνω. Σε όλα αυτά τα οποία γράφονται και υπόνονται, η απάντηση δική μας είναι ότι τους στέλνουμε ένα αυστηρό μήνυμα. Το αυστηρό μήνυμα είναι προφανές πως δεν είναι αρκετό. Σίγουρα στα σιτάρια τους οι αρμόδιοι του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, της τουρκικής κυβερνήσεως, του τουρκικού στρατού, θα έχουν συγκεντρώσει έναν τεράστιο αριθμό από αυστηρά, εντός εισαγωγικών βεβαίως, ελληνικά μηνύματα, τα οποία δεν ξέρω πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χαρτί. Η πραγματικότητα δείχνει ότι οι Τούρκοι δεν στέλνουν αυστηρά μηνύματα. Οι Τούρκοι στέλνουν αεροπλάνα, οι Τούρκοι στέλνουν πλοία, οι Τούρκοι αδιαφορούν για τις διεθνείς συνθήκες και εμείς εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι το διεθνές δίκαιο και οι διεθνείς οργανισμοί θα μας δικαιώσουν. Αυτά είναι προφάσεις. Είναι σαφές ότι όποιος δεν είναι δυνατός λέγει ότι θα προσφύγει στα διεθνή δικαστήρια. Αυτός ο οποίος είναι ισχυρός, αυτό το οποίο δικαιούται, μιλούμε για τα κράτη τώρα, το καταλαμβάνει δια της δυνάμεώς του. Όχι με πόλεμο φυσικά, αλλά όταν δείξει ότι είναι αποφασισμένος να υπερασπιστεί αυτά τα οποία κατέχει δικαίως, τότε κανείς αντίπαλος δεν θα τολμήσει να τα αμφισβητήσει. Από τη στιγμή όμως, εδώ και μια μακρά σειρά ετών, δείξαμε μια αδυναμία υποστηρίξεως των ελληνικών συμφερόντων, είναι σαφές ότι οι Τούρκοι κάθε μέρα θα ζητούν και περισσότερο. Και εμείς θα τους στέλνουμε αυστηρά μηνύματα. Αυτά για τώρα. Δημήτρης Καψάλας για το Λιακό.gr.